Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Γιακόπουλος, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και θα μας μιλήσει για τα νέα διαλύματα περιπτωνακής κάθαρσης και τα κλινικά αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο τον κύριο Πασαδάκη για αυτήν την πρόσκληση να μιλήσω για την περιτοναϊκή κάθαρση εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου η αλήθεια είναι ότι ήταν και η πρώτη μου επαφή με την περιτοναϊκή κάθαρση και με την νεφρολογία γενικότερα και που είναι και ένα κέντρο έτσι με πολύ μεγάλη ιστορία στην περιτοναϊκή κάθαρση. Είναι γνωστό ότι στη διάρκεια εφαρμογής της περιτοναϊκής κάθαρσης επισυμβαίνουν διάφορες αλλαγές προς το χειρότερο στην περιτοναϊκή μεμβράνη. Και διάφοροι παράγοντες φαίνεται ότι συμμετέχουν στην εμφάνιση αυτών των δυσμενών αλλαγών, με κομβικό ρόλο να παίζουν τα διαλύματα της περιτοναϊκής. Διάφορα συστατικά και διάφορες ιδιότητες αυτών των διαλυμάτων έχουν ενοχοποιηθεί για αυτές τις δυσμενείς επιδράσεις, τόσο στο περιτόνεο όσο και τις συστηματικές δυσμενείς επιδράσεις. Και τέτοιοι παράγοντες είναι η γλυκόζη, είναι τα γαλακτικά που περιέχουν τα διαλύματα, τα συμβατικά τουλάχιστον, είναι το χαμηλό pH, είναι η υπεροσμωτικότητα των διαλυμάτων, αλλά και τα αυξημένα προϊόντα αποδόμησης της γλυκόζης. Έτσι παρήχθησαν πιο βιοσυμβατά διαλύματα που προσπάθησαν να απαντήσουν, να εξαλείψουν αυτούς τους παράγοντες, όπως διαλύματα που έχουν φυσιολογικό pH, που έχουν δίτα ανθρακικά ως ρυθμιστικό διάλειμμα και χαμηλά προϊόντα αποδόμησης της γλυκόζης, όπως διαλύματα με εναλλακτικούς οσμωτικούς παράγοντες, όπως τα πολυμερή της γλυκόζης, τα οποία ταυτόχρονα αυτά τα διαλύματα έχουν χαμηλή οσμωτικότητα, είναι ισοσμωτικά προς το πλάσμα, αλλά και χαμηλά προϊόντα αποδόμησης γλυκόζης, ή διαλύματα με οσμωτικό παράγοντα, τα αμινοξέα, όπου τα προϊόντα αποδόμησης γλυκόζης είναι μηδαμινά. Για να δούμε όμως στην κλινική πράξη τι συμβαίνει με αυτά τα νεότερα διαλύματα. Καταρχήν ας δούμε για την περιτονίτιδα. Η περιτονίτιδα παραμένει κατά πολλούς η αχίλλειος πτέρνα της περιτοναϊκής. Ας δούμε καταρχήν με τα διαλύματα οικοδεξτρίνης, οικοντέξιν. Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συχνότητα εμφάνισης περιτονίτιδας ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν οικοντέξιν και σε αυτούς που δεν χρησιμοποιούν, τουλάχιστον δύο έτσι αρκετά μεγάλες μελέτες. Όσον αφορά τα βιοσυμβατά διαλύματα διταθρακικών, η Eurobalance μελέτη, μία από τις πρώτες μεγάλες μελέτες, δεν έδειξε διαφορά όσον αφορά τη συχνότητα της περιτονίτιδας. Η μελέτη Balance, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα το 2012, δεν έδειξε διαφορά όσον αφορά τη συχνότητα της περιτονίτιδας, έδειξε όμως μια διαφορά όσον αφορά το χρόνο που εμφανίστηκε το πρώτο επεισόδιο περιτονίτιδας. Εμφανίστηκε πιο αργά το πρώτο επεισόδιο σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα βιοσυμβατά διαλύματα. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη όψη του νομίσματος. Αυτή είναι μια αναδρομική μελέτη, αλλά με αρκετούς ασθενείς από την Αυστραλία. Βέβαια, δείτε εδώ ότι λίγοι έκαναν περιτοναϊκή με βιοσυμβατά διαλύματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί ήσαν νεότεροι ασθενείς. Όλοι, γιατί υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις, δίναν τα βιοσυμβατά στους νεότερους ασθενείς και αυτοί κάναν περισσότερες περιτονίτιδες ή μάλλον εμφάνισαν το πρώτο επεισόδιο περιτονίτιδας νωρίτερα. Άρα λοιπόν και μια αντίστροφη πρόσφατη δημοσίευση. Μια μεταανάλυση του 2013 στο Kidney International και αναδημοσιεύτηκε στο Cochrane το 2014, η ίδια μεταανάλυση, δείχνει ότι όσον αφορά τα βιοσυμβατά διαλύματα με διταθρακικά, δεν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης περιτονίτιδας συγκρίνοντάς τα με τα κλασικά διαλύματα. Τι γίνεται με την υπολειμματική νεφρική λειτουργία? Θα υπήρχε μια άποψη ότι πιο βιοσυμβατά διαλύματα θα προστάτευαν περισσότερο την υπολειμματική νεφρική λειτουργία και άρα θα είχαν πλεονέκτημα. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει, φαίνεται σε αυτήν εδώ τη μελέτη, την BALNET, ότι διατηρήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η υπολειμματική νεφρική λειτουργία.
Το ίδιο και σε αυτήν τη μελέτη με 90 ασθενείς, για ένα χρόνο φαίνεται τα βιοσυμβατά διαλύματα διδανθρακικών να διατηρούν καλύτερα την υπολειμματική νεφρική λειτουργία. Και στην μελέτη Balance, η ταχύτητα έκπτωσης, η ταχύτητα μείωσης της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας ήταν ίδια ανάμεσα σε αυτούς με τα βιοσυμβατά και τα μη βιοσυμβατά, όμως ο χρόνος στον οποίο εμφανίστηκε η ανουρία ήταν πολύ μεγαλύτερος σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν βιοσυμβατά, αυτοί γίναν δηλαδή ανουρικοί πολύ αργότερα. Και στη μεταανάλυση που προαναφέραμε, φαίνεται πλεονέκτημα των βιοσυμβατών διαλυμάτων με διδανθρακικά όσον αφορά την υπολειμματική νεφρική λειτουργία. Τι γίνεται με το Aicodextrin? Εδώ θα υπήρχε η αντίστροφη άποψη. Το Aicodextrin κάνει μεγαλύτερη υπερδιήθηση, πιθανώς αφυδατώνει τους ασθενείς, πιθανώς αυτό οδηγεί σε μείωση της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας. Μας τα είπε όμως και ο κύριος Ανδρίκος πολύ ωραία, ότι το θέμα δεν είναι η περιδάτωση για να διατηρείται η υπολειμματική νεφρική λειτουργία, αλλά είναι να είναι κάποιος ευογγεμικός για να έχει τη σωστή υπολειμματική νεφρική λειτουργία. Και φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση του Aicodextrin δεν οδηγεί σε μείωση της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας, και αυτό έχει φανεί σε αρκετές μελέτες, μια τυχεοποιημένη μελέτη σε διαβητικούς ασθενείς, πρόσφατα δημοσιευμένη για παράδειγμα. Μια διαφάνεια που την έδειξε και ο κ. Τσισπανλής πριν. Τι κάνουν τα νεότερα διαλύματα πάνω στην περιτονεϊκή μεμβράνη? Αλλά στο δούμε κλινικά. Αλλάζουν τον DOVRP. Από τη μελέτη Balance φαίνεται ότι τα βιοσυμβατά διαλύματα το διατηρούν τον DOVRP περίπου ίδιο ή με πολύ μικρή αύξηση για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών που κράτησε η μελέτη. Αντίθετα, τα συμβατικά διαλύματα οδηγούν σε αύξηση του DOVRP. Όσον αφορά την υπερδιήθηση, φαίνεται ότι τα βιοσυμβατά την αυξάνουν λίγο στην πορεία του χρόνου, ενώ τα συμβατικά την μειώνουν στην πορεία του χρόνου. Κρατήστε όμως ότι στην αρχή, στους πρώτους μήνες της μελέτης, υπήρχε μια διαφορά στην υπερδιήθηση. Τα συμβατικά διαλύματα πετύχαιναν μεγαλύτερη υπερδιήθηση από ότι τα βιοσυμβατά. Τι λέει η μεταανάλυση? 5 μελέτες, 360 άρρωστοι, λέει ότι δεν έχουν διαφορά όσον αφορά στην επίδραση, στην εξέλιξη του DOVRP της κρεατινίνης στα βιοσυμβατά με τα συμβατικά. Τι κάνει το Aicodextrin τώρα? Το Aicodextrin σίγουρα, αυτά είναι αποτελέσματα από τη μελέτη EAPOS του 2005, βλέπετε ότι το Aicodextrin εδώ με το μαύρο διατηρεί μέσα στα 2 χρόνια της μελέτης, διατηρεί την υπερδιήθηση, ενώ σε αυτούς που δεν έπαιρναν Aicodextrin η υπερδιήθηση ελαττώνεται, από 450 καταλήγει στο 150, αυτοί που είχαν Aicodextrin είναι γύρω στο 300-350, και ταυτόχρονα στην ομάδα του Aicodextrin το DOVRP παραμένει σχεδόν σταθερό, ενώ αυξάνει, βλέπετε, ανεβαίνει περισσότερο σε αυτούς που δεν έπαιρναν Aicodextrin. Η καρδιαγγειακή νοσηρότητα είναι η βασική αιτία για θνητότητα στους ασθενείς μας. Για να δούμε τι κάνουν αυτά τα βιοσυμβατά διαλύματα σε δείκτες καρδιακής λειτουργίας. Μια μελέτη εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Λίγοι ασθενείς, αλλά έξυπνη μελέτη, κάναν για 6 μήνες συμβατικά διαλύματα, μετά για 6 μήνες βιοσυμβατά, για 6 μήνες ξανά συμβατικά, και μετρήσαν κάποιους δείκτες καρδιακής λειτουργίας και φάνηκε ότι τα βιοσυμβατά διαλύματα σχετίζονται με αύξηση του κλάσματος εξωθήσεως και μείωση της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας. Επιβεβαιώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα με το Aicodextrin αυτή τη φορά σε μια Ιαπωνέζικη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, πάλι βέβαια με λίγους ασθενείς. Γενικότερα οι περισσότερες μελέτες στην περιτονεϊκή είναι με λίγους ασθενείς. Και μια πολύ πρόσφατη μελέτη από το Μεξικό, είναι Impress στο PDI, που λέει τι κάνει το Aicodextrin σε διαβητικούς ασθενείς. Πήραν λοιπόν διαβητικούς ασθενείς, είναι τυχιοποιημένη μελέτη, οι μισοί κάνανε Aicodextrin, οι άλλοι μισοί δεν κάναν, και μετρήσανε δείκτες διακύμανσης της καρδιακής συχνότητας, heart rate variability. Και είδαν ότι αυτοί που κάνανε Aicodextrin είχαν μικρότερη διακύμανση της καρδιακής λειτουργίας, πιθανώς λόγω κάποιας βελτίωσης της συμπαθητικής λειτουργίας ή και της παρασυμπαθητικής λειτουργίας. Οι ασθενείς μας παίρνουν ζάχαρη πολύ, κάποια επίδραση πιθανώς θα έχει στα λιπίδια αυτό, για να δούμε αν τα νεότερα διαλύματα βοηθάνε.
για να δούμε τι κάνει το Aicodexin σε μη διαβητικούς ασθενείς, crossover μελέτη, Aicodexin έναντι μη Aicodexin. Φαίνεται ότι όταν χρησιμοποιείται το Aicodexin, ελαττώνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξάνεται η HDL χοληστερίνη και μειώνονται τα τριγλυκερίδια. Ενώ ταυτόχρονα οι κυταροκίνες του λιπόδου συστού βελτιώνονται, αυξάνει η αντιπονεκτίνη, μειώνεται η λεπτίνη. Επόμενη μελέτη σε διαβητικούς ασθενείς τώρα έδειξε ότι εκτός από την βελτίωση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης έχουμε εδώ μείωση της ολικής χοληστερίνης, μείωση της LDL χοληστερίνης, μείωση των τριγλυκεριδίων που είναι ένα σταθερό έβριμα. Είπαμε ότι έδειξε αυτή η μελέτη η ρύθμιση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης. Είναι σημαντικό να έχουμε ρυθμισμένους τους διαβητικούς ασθενείς μας. Η κακή ρύθμιση σχετίζεται με θνητότητα και στους δικούς μας ασθενείς, όπως φαίνεται από αυτήν τουλάχιστον τη μελέτη. Για να δούμε τι μπορεί να κάνουν τα νεότερα διαλύματα, το Aicodextrin πράγματι δείχνει, αυτή είναι μεξικάνικη μελέτη, 30 και 30 άρρωστοι, δείχνει ότι μειώνει την ανάγκη της δόσης της ινσουλίνης που χρειάζονται, την ανάγκη εξωγενούς χορηγής ινσουλίνης, και βελτιώνει την γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη. Η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη δεν είναι ο καταλληλότερος δείκτης στους ασθενείς μας, το ξέρουμε. Αυτή λοιπόν η μελέτη εδώ μέτρησε πάλι στους διαβητικούς ασθενείς και την αιμοσφαιρίνη την γλυκοζηλωμένη και την αλβουμίνη την γλυκοζηλωμένη και έβγαλε τα ίδια αποτελέσματα ότι η χρήση του Aicodexin φαίνεται να βελτιώνει την ρύθμιση του σαχαρόδους διαβήτη. Και μάλιστα, άμα συνδυαστεί το Aicodextrin με τη χρήση και μιας αλλαγής με διάλειμμα αμινοξέων, άρα μειωθεί περαιτέρω το φορτίο γλυκόζης που δίνουμε στους αρρώστους, όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη από το Hong Kong, πρόσφατη δημοσίευση, βελτιώνεται περισσότερο η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη. Επίσης, φαίνεται ότι η χρήση του Aicodextrin βοηθάει στην καλύτερη σωματική σύσταση. Εδώ είναι μετρημένο με bioimpedance και φαίνεται ότι η χρήση του Aicodexin οδήγησε σε μείωση του λίπους του σωματικού λίπους και αύξηση της μυϊκής μάζας. Η μυϊκή μάζα είναι κάτι σημαντικό. Θέλουμε οι ασθενείς μας να έχουν καλή κατάσταση θρέψης και σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν τα διαλύματα αμινοξέων. Ήδη από αρκετά παλιότερα έχει φανεί αυτό. Εδώ είναι μια μελέτη 60 υποθρεπτικών ασθενών, όπου η χρήση μιας αλλαγής αμινοξέων την ημέρα για 3 χρόνια οδήγησε σε βελτίωση όλων των δικτών θρέψης, όπως τρανσφερίνη, προαλβουμίνη, NPNA, αλλά και σε βελτίωση της μυϊκής μάζας. Ο πόνος κατά την εισαγωγή μπορεί να είναι ένα θέμα. Παλιότερα κλασικά βιβλία έλεγαν ότι η προσθήκη διτανθρακικών στα διαλύματα μπορεί να μειώσει αυτόν τον πόνο. Μία έτσι μεγάλη μελέτη τυχεοποιημένη το έχει προσεγγίσει αυτό, μια μελέτη του ΡΥΠΕ το 2001, η οποία έδειξε μια τάση, δεν ήταν στατιστικά σημαντικό, αλλά ήταν ξεκάθαρη τάση μείωσης του πόνου κατά την εισαγωγή με τη χρήση βιοσυμβατών διαλυμάτων. Και υπάρχει και μια παλιότερη μελέτη, το 1998, που λέει ότι ίσως το διάλειμμα που έχει συνδυασμό διτανθρακικά με γαλακτικά να είναι το καλύτερο όσον αφορά τον πόνο κατά την εισαγωγή. Αλλά τα δύο πιο σκληρά καταληκτικά σημεία δεν είναι αυτά. Τα δύο πιο σκληρά καταληκτικά σημεία είναι η επιβίωση της τεχνικής και η επιβίωση των ασθενών. Για να δούμε τι γίνεται με την επιβίωση της τεχνικής. Ας δούμε τα βιοσυμβατά διαλύματα διτανθρακικών. Αναδρομική μελέτη δεν δείχνει διαφορά. Άλλη αναδρομική μελέτη, 2.000 άρρωστοι, πάλι δεν δείχνει διαφορά στην επιβίωση της τεχνικής. Τι λέει η μεταανάλυση, 12 μελέτες, 1.000 άρρωστοι. Δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά την επιβίωση της τεχνικής ανάμεσα στα βιοσυμβατά διαλύματα διτανθρακικών και στα διαλύματα τα συμβατικά. Το Aicodextrin ξέρουμε ότι αυξάνει την υπερδιήθηση, μειώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει πιθανώς την ανάγκη για αντιπερτασικά φάρμακα, άρα πιθανόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα συνδυαζόταν με αυξημένη επιβίωση της τεχνικής. Αυτό φάνηκε σε κάποιες μελέτες. Φάνηκε σε αυτή τη μελέτη στο Σιτζάσιν το 2011 σε διαβητικούς ασθενείς και φάνηκε και σε μια αναδρομική μελέτη από την Κορέα όπου οδήγησε το Aicodexin σε αυξημένη επιβίωση της τεχνικής. Θα δούμε λίγο παρακάτω τι άλλο τι λένε και μεταναλύσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
Ας περάσω λίγο στην επιβίωση των ασθενών. Πράγματι, κάποιες μελέτες έδειξαν ότι τα βιοσυμβατά διαλύματα σχετιζόντουσαν με καλύτερη επιβίωση των ασθενών. Προσέξτε όμως, οι μελέτες είναι αναδρομικές. Πολύ άρρωστη, αλλά αναδρομική μελέτη. Έρχεται λοιπόν η μεταανάλυση του 2013 και λέει ότι δεν υπήρχε διαφορά. Δεν υπήρχε διαφορά ως προς την επιβίωση των ασθενών ανάμεσα στα βιοσυμβατά διαλύματα διτανθρακικών και στα κλασικά διαλύματα. Τι γίνεται όσον αφορά το Eicodextrin? Κάποιες πάλι αναδρομικές μελέτες δείχνουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά το Eicodextrin, ότι βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών. Άλλη αναδρομική μελέτη πάλι του 2012 λέει τα ίδια πράγματα. Έρχεται όμως μια μεταανάλυση, η οποία λέει το γνωστό, δεν προκαλεί μείωση της πολυματικής νεφρικής λειτουργίας, αλλά δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά τη θνητότητα και βέβαια τα υπόλοιπα που είπαμε ήδη, συχνότητα περιτονίτιδας κτλ. Εκείνο που πέτυχε το Eicodextrin, πέτυχε λίγο καλύτερη κάθαρση ουσιών και σαφώς καλύτερη υπερδίθηση. Και μια πολύ πρόσφατη μεταανάλυση, τέλη του 2013, 11 μελέτες, 1.200 άρρωστοι, ναι καλύτερη υπερδιήθηση, ναι λιγότερα επεισόδια υπερφόρτωσης με υγρά, αλλά ίδια επιβίωση τεχνικής και ίδια επιβίωση ασθενών όσον αφορά και το Eicodextrin. Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι τα βιοσυμβατά διαλύματα διτανθρακικών φαίνεται να σχετίζονται με καλύτερη διατήρηση της πολυματικής νεφρικής λειτουργίας. Τα διαλύματα Eicodextrin σαφώς σχετίζονται με καλύτερη υπερδιήθηση και με βελτίωση της υδρικής κατάστασης των ασθενών και μπορεί να συμβάλλουν και στην καλύτερη ρύθμιση του σαχαρόδους διαβήτη στους διαβητικούς αρρώστους. Ενώ τα διαλύματα αμινοξέων σαφώς βελτιώνουν την κατάσταση θρέψης υποθρεπτικών ασθενών. Όμως, αν είναι όντως καλύτερα τα καινούργια διαλύματα, αν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε όλους τους αρρώστους, αν οδηγούν σε βελτίωση της επιβίωσης, της τεχνικής βελτίωση επιβίωσης των αρρώστων, αυτό μάλλον δεν έχει αποδειχθεί. Και σε ένα πολύ πρόσφατο editorial, ο Peter Blake, που ήταν ο προηγούμενος editor του PDI, λέει ότι η χρήση αυτών των διαλυμάτων θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικά λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, αλλά και την άποψη του θεράποντος ιατρού. Ευχαριστώ. Thank you.